Αναπτερώνονται οι ελπίδες για να δούμε τελικά αυτή την επένδυση του Κατάρ και της Κύπρου στο κέντρο της Λευκωσίας. Γιατί κάπου είχαν γκρεμιστεί το τελευταίο διάστημα. Νομίζω πρέπει να κρατήσουμε χαμηλούς τόνους και ένας από τους λόγους που δεν δόθηκε δημοσιότητα ήταν διότι έχουμε δει ότι πολλές δηλώσεις στο τέλος της ημέρας κάνουν ζημιά στην προσπάθεια υλοποίησης κάποιων επενδύσεων. Φαίνεται όμως ότι διατηρείται το ενδιαφέρον από πλευράς του Κατάρ. Όπως έχετε πει σωστά, η πλευρά του Κατάρ έχει κάποιες αμφιβολίες για τη βιωσιμότητα του έργου λόγω της μεγάλης μείωσης στις τιμές των ακινήτων. Είναι ενδιαφέρον ότι η δική τους εκτίμηση εκ των υστέρων είναι πιο σωστή από τη δική μας, εφόσον εκείνοι είχαν κάνει πιο συντηρητικές εκτιμήσεις για την αξία της κοινοπραξίας. Εν πάση περιπτώσει, έχουμε πει ότι θα βάλουμε από κοινού ένα από τους 4 μεγάλους κυπριακούς λογιστικούς οίκους να επαναξιολογήσουν τη βιωσιμότητα του έργου και αν το έργο είναι βιώσιμο, και οι δύο πλευρές θα προχωρήσουν. Πού θα κινηθεί ο νέος σχεδιασμός της επένδυσης? Εγκαταλείπεται εντελώς δηλαδή η αρχική ιδέα που είδαμε μέχρι τώρα, είδαμε και μακέτες, είδαμε και προτάσεις κτλ. Πάμε σε κάτι εντελώς διαφορετικό, κύριε Σταυράκη? Όχι, θα είναι πάλι μια μειχτή επένδυση ξενοδοχειακή με κάποια επένδυση σε διαμερίσματα, γραφεία και καταστήματα. Υπάρχουν όμως αμφιβολίες για το μέγεθος του ξενοδοχείου. Φαίνεται πως η Λευκωσία δεν σηκώνει νέα μεγάλα ξενοδοχεία και υπάρχει μια στρατηγική να έχουμε ένα μικρότερο ξενοδοχείο και μεγαλύτερη ανάπτυξη στα υπόλοιπα. Μάλιστα. Και πότε ξεκαθαρίζεται όλο σκηνικό, δηλαδή πότε θα ξέρουμε αν θα γίνει ή δεν θα γίνει τελικά αυτό το έργο? Θέλω να ελπίζω πως σε 2 τουλάχιστον μήνες θα πρέπει όλα να τελειώσουν. 1-2 μήνες θα πρέπει να τελειώσουν. Νομίζω, και να ξεκαθαρίζεται όλο σκηνικό, γιατί παραμένει ανεκμετάλλευτη μια πολύ καλή περιοχή της Λευκωσίας. Ακριβώς.